Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όσους είναι στην αίθουσα. Αυτή είναι η καινούργια αίθουσα που θα χρησιμοποιούμε. Καλησπέρα και σε όσους μας παρακολουθούν διαδικτυακά. Να καλωσορίσω το σημερινό μας προσκεκλημένο, τον κύριο Νίκο Κουρκουτσάκη, αναπληρωτή καθηγητή στο Δημοκρατή του Πανεπιστημίου της Τράκης. Σας ευχαριστούμε, κύριε Κουρκουτσάκη, που είσαστε μαζί μας, που ανταποκριθήκατε θετικά στην πρόσκληση. Το θέμα που θα μας αναπτύξει ο κ. Κουρκουτσάκης αφορά την νεκρωτική παγκρεατίτιδα, ένα σημαντικό κλινικό πρόβλημα που συχνά απασχολεί, διότι δυστυχώς δεν είναι τόσο σπάνια η παγκρεατίτιδα, αλλά έχει και πάρα πολλές παραμέτρους, μερικές από τις οποίες ευθέως εξαρτώνται ή συναρτώνται με την ακτινολογία. Κ. Κουρκουτσάκη, για μια ακόμα φορά σας ευχαριστούμε πολύ και είμαστε στη διάθεσή σας. Σας ακούμε. Καθηγητά κύριε Πλασόπουλε, καθηγητά κύριε Χατζηδάκη, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την πρόσκληση στο πάντα τόσο φιλόξενο εργαστήριό σας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μέσα στα επόμενα λίγα λεπτά θα προσπαθήσω να σας δώσω ορισμένα σημεία για την νεκρωτική παγκρεατίτιδα. Θα μιλήσουμε αρχικά για τις μορφές και την κλινική βαρύτητα της οξείας παγκρεατίτιδας. Θα δούμε ποια πρωτόκολλα εμείς σαν απεικονιστές πρέπει να χρησιμοποιούμε τόσο στην αξονική τομογραφία όσο και στο μαγνήτη. Θα δούμε τους τύπους της νεκρωτικής παγκρεατίτιδας και θα πάμε στα βασικά σημεία, στα αναθεωρημένα κριτήρια Ατλάντα. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε για τις επιπλοκές και κυρίως για την πρόγνωση, το οποίο είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι και πρέπει να καταλάβουμε ότι εμείς οι απεικονιστές έχουμε πλέον βαρύνουσα και στρατηγική σημασία θέση στο να βοηθήσουμε τους κλινικούς και κυρίως πια, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, να προβλέψουμε την εξέλιξη του ασθενούς με νεκρωτική παγκρεατίτιδα και κυρίως να πούμε στους κλινικούς ποια είναι τα πιθανά σενάρια. Θα το δείτε αυτό προς το τέλος της ομιλίας, που είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά πια σημαντικό και θα μπει στην καθημερινή κλινική πρακτική. Λοιπόν, ποιες είναι οι μορφές και η κλινική βαρύτητα της οξείας παγκρεατίτιδος? Τι είναι ουσιαστικά η παγκρεατίτιδα? Η παγκρεατίτιδα είναι μια φλεγμονώδης διεργασία και η λέξη κλειδί είναι αυτοπεψία, δηλαδή η έκκληση των παγκρεατικών ενζήμων που ουσιαστικά διαλύουν τον ίδιο τον παγκρεατικό ιστό και από εκεί και πέρα οδηγούν σε σωρία σοβαρών καταστάσεων, επιπλοκών και διαταραχών γενικά της παγκρεατικής λειτουργίας. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ να συγκρατήσουμε τη λέξη αυτοπεψία. Ουσιαστικά η τύπη της οξείας παγκρεατίτιδος είναι η διάμεσος φλεγμονώδης και η νεκρωτική. Παρατηρήστε αυτά τα δύο παθολογοανατομικά παρασκευάσματα. Βλέπετε στη διάμεση φλεγμονώδη ο ιστός είναι κόκκινος, έχει όμως φλεγμονώδη στοιχεία. Τουναντίον στην νεκρωτική παγκρεατίτιδα, αυτά που βλέπετε μαύρα είναι περιοχές νεκρόσεως. Όμως η εικόνα είναι διαφορετική και απεικονιστικά. Ας δούμε. Κοιτάξτε την διάμεση φλεγμονώδη οξεία παγκρεατίτιδα και την νεκρωτική. Όπως βλέπετε, η απεικόνιση διαφέρει ουσιαστικά κυρίως ως προς τη μορφή των συλλογών. Θα μιλήσουμε αναλυτικότερα για αυτά στη συνέχεια. Παρατηρήστε λοιπόν αυτή τη διαφορετική μορφολογία και βέβαια είναι περιττό να τονίσουμε ότι η κατανομή των περιπαγκρεατικών υγρών είναι ταυτόσιμη τόσο στην νεκρωτική παγκρεατίτιδα, στη διάμεση φλεγμονώδη, στους παρανεφρικούς χώρους και στην πλαγιοκονική περιτονία γενικότερα και στα άλλα σημεία τα οποία είναι γνωστά. Ποιες είναι οι φάσεις της οξείας παγκρεατίτιδος? Αρχικά έχουμε μία έντονη φλεγμονή. Έχουμε δηλαδή το systemic inflammatory response syndrome. Εάν το σύνδρομο αυτό παραμένει, υπάρχει αυξημένη πιθανότητα ανάπτυξη
ανάπτυξης οργανικής ανεπαρκίας. Η καθυστερημένη φάση. Δεύτερη εβδομάδα μετά την έναρξη των συμπτωμάτων. Δυστυχώς, η καθυστερημένη φάση μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες ή μήνες. Και εδώ ο απεικονιστής έχει σημαντική θέση. Πρέπει να πούμε ότι η καθυστερημένη φάση συμβαίνει κυρίως στις βαριές, στις μέτριες και σοβαρής βαρύτητος παγκρεατίτιδα. Πρέπει να πούμε επίσης ότι έχουμε μένουσα οργανική ανεπάρκεια καθώς και σημαντικές επιπλοκές τοπικά. Η βαρύτητα, ήπιας μορφής, χωρίς οργανική ανεπάρκεια και η θνητότητα είναι εξαιρετικά σπάνια. Στη μέτρια βαρύτητα έχουμε παροδική οργανική ανεπάρκεια και επιπλοκές τοπικά. Όμως, στις σοβαρείς έχουμε εμένους ανεπάρκεια σε ένα ή πολλαπλά όργανα. Προσέξτε παρακαλώ το σημείο πολλαπλά όργανα, γιατί γι' αυτό θα αναφερθούμε διεξοδικά αργότερα. Έχουμε επιπλοκές τοπικά και βέβαια αυξημένη θνητότητα. Εδώ έρχεται ο ρόλος του απεικονιστή. Τι πρέπει να ξέρουμε και τι πρέπει να εφαρμόζουμε. Ας δούμε για την αξονική τομογραφία. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι είναι σημαντικής βαρύτητος και αξίας η σάρωση χωρίς ενδοφλέβιος και γραφικό μέσο. Γιατί βλέπουμε τις συλλογές, μπορούμε να κάνουμε διάκριση από την ύπαρξη ενεργού αιμορραγίας και μπορούμε να δούμε τις ενδεχόμενες αποτιτανώσεις. Ωστόσο, το κλειδί είναι η αρτηριακή φάση και η παγκρεατική φάση. Εκεί γιατί έχουμε μέγιστο εμπλουτισμό, μπορούμε να αναγνωρίσουμε την έκρωση του παρενχήματος και βλέπουμε και τις περιβόητες αγκιακές επιπλοκές οι οποίες πρέπει να τονίσουμε. Ότι στις βαριές μορφές νεκρωτικής παγκρεατίτιδος δεν είναι σπάνιες. Και βέβαια έχουμε την πηλαία φάση όπου κάνουμε μια γενικότερη σάρωση και έλεγχο της κοιλίας. Πρέπει να σας πω ότι είναι σημαντικής βαρύτητος και δυστυχώς δεν εφαρμόζεται σε καθημερινή πρακτική, τουλάχιστον στο δικό μας νοσοκομείο, το CT perfusion, το οποίο μας δίνει επιπρόσθετες πληροφορίες για την αιμάτωση και ιδιαίτερα στις περιπτώσεις της νεκρωτικής παγκρεατίτιδος. Αυτό είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Αυτό είναι λοιπόν ένα τυπικό πρωτόκολλο στην αξονική τομογραφία. Ας δούμε στο μαγνήτη. Μάλλον, θέλω να σας πω σε αυτό το σημείο ότι η πρόωρη αξονική τομογραφία μπορεί να υποεκτιμήσει την έκταση της παγκρεατικής και περιπαγκρεατικής νεκρόσεως. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό και θα δείτε ότι έχει μεγάλη αξία για μας τους ακτινολόγους. Γιατί η μειωμένη παγκρεατική δίθηση και τα σημεία νεκρόσεως εμφανίζονται μετά από μία εβδομάδα από την έναρξη της συμπτωματολογίας. Και πρέπει να κάνουμε κοινωνούς τους συναδέλφους κλινικούς ότι η αξονική τομογραφία δεν πρέπει να πραγματοποιείται πριν από 72 ώρες από την έναρξη των συμπτωμάτων. Θα σας μεταφέρω ένα καυστικό σχόλιο που είχε κάνει ο καθηγητής Πρασόπουλος πριν από πάρα πολλά χρόνια σε ένα διαπανεπιστημιακό συνέδριο που μιλούσαν για παγκρεατίτιδα. Είπε λοιπόν ο καθηγητής ότι σήμερα γίνεται κατάχρηση της αξονικής και να φανταστείτε κάθε ασθενής που μπαίνει στο νοσοκομείο με παγκρεατίτιδα του κάνουν δώρο 5 αξονικές. Αυτό σημαίνει κατάχρηση. Σας παρακαλώ πολύ να συγκρατήσετε αυτό το μήνυμα και πρέπει να κάνουμε κοινωνούς τους κλινικούς συναδέλφους ότι η αξονική τομογραφία δεν πρέπει να πραγματοποιείται πριν από 72 ώρες από την έναρξη της κλινικής συμπτωματολογίας. Τι γίνεται στο μαγνήτη τώρα?
κάνουμε μια κλασική ταφένα, κάνουμε μια ταφ2. Γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία? Γιατί μπορούμε να δούμε βέβαια τις συλλογές σαν ταφ2 ακολουθία, αλλά κυρίως μπορούμε να δούμε τα συμπαγή στοιχεία που υπάρχουν μέσα στις περιοχές βλάβες. Επίσης, κάνουμε μία ταφ2 αστεράκι, τι του ΣΤΑΡ δηλαδή, για να δούμε την ηλικία των αιμορραγικών στοιχείων. Και βέβαια, το γαδολίνιο. Τι θα δούμε με το γαδολίνιο? Θα δούμε την ύπαρξη του τυχώματος και θα δούμε βέβαια την ενίσχυση του τυχώματος. Δηλαδή το wall of necrosis, το οποίο θα συζητήσουμε στη συνέχεια αρκετά εκτενώς. Μην ξεχνάμε ότι στο πρωτόκολλο πρέπει να συμπεριλαμβάνουμε και MRCP για να δούμε την ακεραιότητα του παγκρεατικού πόρου, τις ενδεχόμενες βλάβες και κυρίως να δούμε αν υπάρχει λιθίαση στο δίκτυο των χολαγγείων, οπότε να δώσουμε και ένα αίτιο, μια εξήγηση μάλλον, για το τι συμβαίνει, ποιο είναι το αίτιο της παγκρεατίτιδος. Μην ξεχνάτε λοιπόν, εκτός από το συμβατικό πρωτόκολλο, να κάνετε και MRCP. Ποιοι είναι οι τύποι της νεκρωτικής παγκρεατίτιδος? Είναι τρεις, οι εξής. Πρώτος, είναι ο παγκρεατικός τύπος, ο οποίος αντιστοιχεί σε ένα 5% των νεκρωτικών παγκρεατίτιδων. Όπως βλέπετε, το κύριο πρόβλημα και η νέκρωση υπάρχει μέσα στο σπλάχνο. Υπάρχει ο περιπαγκρεατικός τύπος, όπου η νέκρωση είναι γύρω από το πάγκρεας. Και υπάρχει και ο πιο συχνός τύπος, είναι ο συνδυασμός του παγκρεατικού και του περιπαγκρεατικού τύπου, που όπως καταλαβαίνετε περιλαμβάνει νεκρώσεις στο ίδιο το πάγκρεας, στο πάγκρεας, αλλά και περιπαγκρεατικά. Ποια είναι τα βασικά σημεία στα αναθεωρημένα κριτήρια ΑΤΛΑΝΤΑ? Κοιτάξτε λοιπόν, στην οξέα παγκρεατίτιδα, είπαμε, μπορεί να είναι ή ειδηματώδης ή να είναι νεκρωτική. Πριν από τις 4 εβδομάδες, στην ειδηματώδη, έχουμε οξία περιπαγκρεατική συλλογή. Στην νεκρωτική παγκρεατίτιδα έχουμε οξία νεκρωτική συλλογή. Και μετά από 4 εβδομάδες, στη μεν ειδηματώδη έχουμε τη δημιουργία παγκρεατικών ψευδοκύστων, ενώ στην νεκρωτική παγκρεατίτιδα έχουμε αυτό που λέμε wall of necrosis. Η οξία νεκρωτική συλλογή είναι, όπως είπαμε, εντός των 4 πρώτων εβδομάδων της νεκρωτικής παγκρεατίτιδας. Δεν είναι οργανωμένη. Στην αξονική θα δούμε ετερογένεια και θα δούμε απουσία, δεν θα δούμε μάλλον τείχομα. Είναι ομοιογενής και συνδέεται με νέκρωση. Στην μη χωρίς και γραφικό αξονική τομογραφία θα δούμε παρουσία λίπους, το οποίο αντιστοιχεί, το οποίο μάλλον αποδίδεται στην ύπαρξη του νεκρωμένου ιστού. Κοιτάξτε αυτό το παράδειγμα. Έχουμε μια νεκρωτική συλλογή σε μια νεκρωτική οξέα παγκρεατίτιδα. Βλέπετε, εδώ πέρα δεν έχουμε τείχομα. Τουναντίον όμως στο εσωτερικό της μεγάλης αυτής συλλογής έχουμε λιπόδη στοιχεία τα οποία αντιστοιχούν σε νεκρωμένο πάγκρεας. Η εξέλιξη της νεκρωτικής οξείας παγκρεατίτιδος. Αρχικά έχουμε αυτή τη βλάβη. Μετά η βλάβη επεκτείνεται, έχουμε περιπαγκρεατικές νεκρώσεις και έχουμε νέκρωση, είναι ομικτός τύπος. Αυτή η εξέλιξη συμβαίνει σε 2 εβδομάδες και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε τις αλλοιώσεις που μπορεί να δημιουργηθούν στο σπλήν. Η νεκρωτική συλλογή μπορεί να έχει δραματική εξέλιξη ως προς το μέγεθος και την έκταση της βλάβης και ιδίως της υπάρξεως των συλλογών. Βλέπετε ότι η προοδευτική εξέλιξη σε αυτό το περιστατικό είναι εξαιρετικά σημαντική και καταλήγει σε αυτό που λέμε wall of necrosis, τη συλλογή δηλαδή
στην τελική φάση της νεκρωτικής παγκρεατίτιδος. Τώρα, τι είναι η περιβόητη World of Necrosis? Μετά την τέταρτη εβδομάδα έχουμε μία συλλογή η οποία περιβάλλεται από τείχομα. Αυτό είναι το καθοριστικό σημείο που πρέπει να αντιληφθούμε και πρέπει πάντοτε να έχουμε κατά νου. Προσομοιάζει με ψευδοκίστη, θυμηθείτε για την ψευδοκίστη για το τείχομα, αλλά περιέχει συμπαγή τμήματα, τα οποία είναι σημαντικό να τα αναγνωρίζουμε στη φάση αυτή. Μπορεί να είναι είτε ενδοπαγκρεατική, είτε και εξωπαγκρεατική. Όπως είπαμε στη μαγνητική τομογραφία, στην TAF2 ακολουθία, μπορούμε να αναδείξουμε το περιεχόμενο αυτής της περιοχής βλάβης. Κοιτάξτε, έχουμε εδώ μία TAF2 ακολουθία, έχουμε μία συλλογή, έχουμε World of Necrosis και βλέπουμε τα συμπαγή τμήματα που είναι εντός της συλλογής. Εδώ μετά το γαδολίνιο βλέπουμε το τείχομα που εμπλουτίζεται ιδιαίτερα σημαντικά και τα νεκρωμένα στοιχεία εντός της συλλογής. Τώρα, ποιες είναι οι επιπλοκές της νόσου, της νεκρωτικής παγκρεατίτιδας? Κάθε συλλογή μπορεί να είναι στήρα ή μολυσμένη. Συνήθως επιμόλυση συμβαίνει στις νεκρωτικές συλλογές και πώς αυτή εμφανίζεται, όπως είναι γνωστό, με παρουσία αέρος εντός της συλλογής. Πρέπει να τονίσουμε ότι ο εμπλουτισμός του τειχώματος δεν είναι αξιόπιστος δείκτης της επιμολύσεως, δηλαδή βασιζόμαστε σε έμεσα στοιχεία. Επίσης, δυνατόν να δημιουργηθεί παγκρεατοεντερικό σιρίγγιο. Θα δούμε παράδειγμα σε αυτό στη συνέχεια. Και βέβαια μπορεί να έχουμε τις αρκετές αγκιακές επιπλοκές, όπως θρόμβωση της πλενικής αρτηρίας, αλλά κυρίως θανατηφόρες καταστάσεις, όπως διάβρωση και ρήξη της πλενικής αρτηρίας, της πηλαίας φλέβας και των περιπαγκρεατικών αγκίων. Κοιτάξτε μία περίπτωση επιπλεγμένης νεκρωτικής συλλογής, είναι διακριτές οι φυσαλίδες αέρα εντός της World of Necrosis. Εδώ ένα άλλο περιστατικό το οποίο παροχετεύθηκε διαδερμικά και έτσι ήταν η θεραπευτική λύση για αυτό το πρόβλημα, για αυτή την επιπλοκή. Μιλήσαμε για παγκρεατοεντερικά συρρίγγια. Θυμηθείτε λοιπόν ότι η μεγάλη αυτή συλλογή μπορεί να εγγύσει τμήμα του παχαίου εντέρου και να δημιουργήσει συρρίγγια. Κοιτάξτε για παράδειγμα αυτές εδώ τις περιοχές που έχουν δημιουργηθεί μεγάλα συρρίγγια. Και τώρα, εδώ είναι το κύριο πρόβλημα. Το κύριο πρόβλημα είναι η δημιουργία αγκιακών επιπλοκών, γιατί αυτές μπορεί να προκαλέσουν άμεσο θάνατο. Υπάρχει περίπτωση όπως τη συγκεκριμένη να έχουμε ανέβρισμα της σπληνικής αρτηρίας και να έχουμε διάβρωση ακόμα και της πηλαίας φλέβας. Τώρα, υπάρχει κάτι ιδιαίτερα σημαντικό και βαρύ. Είναι το σύνδρομο του διακοπτόμενου παγκρεατικού πόρου. Έχουμε νέκρωση του κεντρικού τμήματος του παγκρέατος, η οποία οδηγεί στη διακοπή της συνέχειας του παγκρεατικού πόρου. Εδώ ο μαγνήτης και ιδιαίτερα η μαγνητική χολαγγιοπαγκρεατογραφία μπορεί να δώσουν απάντηση σε αυτό το σημαντικό και βαρύ σύνδρομο. Επίσης, μπορούμε να δούμε στενώσεις του παγκρεατικού πόρου. Κοιτάξτε αυτό το γράφημα. Ξεκινάει η παγκρεατίτιδα. Έχουμε έκκληση των παγκρεατικών ενζήμων μέσω του διατριθέντος παγκρεατικού πόρου. Αρχίζει όλη η διεργασία να εξελίσσεται.
Έχουν δημιουργηθεί συλλογές και κυρίως gold of necrosis. Το πάνκρεας όμως έχει ήδη υποστεί μεγάλη βλάβη. Και τελικά φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Να έχει διακοπή τμήμα του πανκρέατος και βέβαια να έχει διακοπή η συνέχεια του πανκρεατικού πόρου. Συγκρατήστε αυτό το σχήμα και θα δείτε ότι είναι σημαντικό να κατανοήσουμε όλη την παθοφυσιολογία για να δούμε πού μπορεί να φτάσει αυτή η κατάσταση. Ένα τυπικό παράδειγμα είναι αυτό που έχουμε διακοπή του πανκρεατικού πόρου και βεβαίως η μαγνητική χολαγιοπανκρεατογραφία μας δίνει σε αυτή την περίπτωση την έκκληση από την μη διατήρηση της ακεραιότητος του πανκρεατικού πόρου στους γύρω ιστούς του πανκρεατικού υγρού. Βλέπετε λοιπόν, αυτή η εικόνα είναι χαρακτηριστική για το τι ακριβώς μπορεί να συμβεί. Τώρα, ποια είναι η θέση μας στην πρόγνωση και ποια είναι τα κριτήρια στην αξονική τομογραφία. Ουσιαστικά, η εξωπαγκρεατική νέκρωση σε σχέση με την ενδοπαγκρεατική νέκρωση, η δεύτερη είναι σημαντικά βαρύτερη και έχει χειρότερη πρόγνωση, τόσο ως προς την οργανική ανεπάρκεια, όσο προς την εμένουσα ανεπάρκεια πολλαπλών οργάνων, καθώς και ως προς την πιθανότητα επιμολύνσεως της νεκρόσεως. Όπως καταλαβαίνετε, η θνητότητα είναι σημαντικά διαφορετική και είναι πιο βαριά στην ενδοπαγκρεατική νέκρωση. Ποια είναι τα νεότερα κριτήρια της προγνώσεως της κλινικής βαρύτητος? Όλα ξεκίνησαν το 1994, όπου είχαν θεσμοθετηθεί τα Μπαλτάζαρ κριτήρια, τα οποία αφορούσαν την αξονική τομογραφία. Εκεί ήταν αποκλειστικά επικεντρωμένη η αξιολόγηση σχετικά με τη βλάβη του πανκρέατος και ίσως με την ύπαρξη των και βέβαια με την ύπαρξη των συλλογών. Τα πράγματα διαφοροποιήθηκαν αργότερα όταν άρχισε να μπαίνει στην όλη συμπτωματολογία και στην όλη σημειολογία και η συνύπαρξη άλλων βλαβών, όπως οι ασκητικές συλλογές ή οι βλάβες στα επιμέρους όργανα. Και το 2010 άρχισε να δημιουργείται το εξωπαγκρεατικό φλεγμονώδες σκορ, το οποίο μας δείχνει, μας βοηθάει στο να αξιολογήσουμε την έκταση σε πολυοργανική πια βάση της οξείας πανκρεατίτιδος και βέβαια και της νεκρωτικής πανκρεατίτιδος. Τα πράγματα άλλαξαν γιατί, όπως είπαμε, πια ο ακτινολόγος έχει θέση και στην πρόγνωση. Λοιπόν, το 2020, το 2021, πριν από ένα χρόνο ακριβώς, δημιουργήθηκε το Smart CT Index, το οποίο τι είναι ουσιαστικά? Με βάση τα ευρήματα στην αξιονική τομογραφία δημιουργήθηκε ένα νομόγραμμα, μάλλον πολλά νομογράμματα, τα οποία συνέδεσαν τη βαρύτητα, την πρόγνωση για το μήκος, για την παραμονή στο νοσοκομείο, την πρόγνωση για την παραμονή στη μονάδα εντατικής θεραπείας, τον αριθμό των επανεισαγωγών και, όπως σας είπα, ιδιαίτερα για τη σοβαρότητα της νόσου. Πού βασίστηκε το Smart CT Index? Βασίστηκε στην συνύπαρξη εκτός από τη βλάβη της πανκρεατικής νέκρωσης, η οποία ταξινομείται σε μία σκάλα από 0 έως 100 ανά 10% κλίμακα, στην ύπαρξη πλευρητικών συλλογών και, προσέξτε, στην ύπαρξη στεατοπάθειας. Είναι κάτι το οποίο έχει αρχίσει να αξιολογείται και να μπαίνει στην όλη συλλογιστική μας για την νεκρωτική πανκρεατίτιδα. Επίσης, και είναι απόλυτα αναμενόμενο, στην ύπαρξη των μεγάλων συλλογών. Βεβαίως,
υπολογίζουμε το νούμερο, αλλά κυρίως το μέγεθος των συλλογών. Και βέβαια έχει μπει ένας καινούριος παράγοντας, όπως η επινέμιση της κοιλιακής αρτηρίας, το οποίο είναι κάτι το οποίο δεν αξιολογούταν ιδιαίτερα στην αξιολογική τομογραφία. Τώρα όμως πρέπει να έχει θέση και αυτό στη διαγνωστική μας προσέγγιση και βέβαια στην υπαρξιακή. Εμείς λοιπόν δίνοντας αυτές τις πληροφορίες και με βάση τους πίνακες που μπορεί να υπάρξουν, μπορούμε να αξιολογήσουμε και να προβλέψουμε τη βαρύτητα και τη διάρκεια της παγκρεατίτιδας και βέβαια της νεκρωτικής παγκρεατίτιδας. Και κάτι τελευταίο. Ζούμε στην εποχή του COVID και φαίνεται ότι ο COVID-19 είναι ένας αιτιολογικός παράγοντας οξείας παγκρεατίτιδας. Είναι κάτι το οποίο έχει αποδοθεί στη γενικότερη φλεγμονή που υφίσταται, μάλλον στο φλεγμονώδες σοκ που υφίσταται ο οργανισμός από το COVID-19 και μας δημιουργεί και οξεία παγκρεατίτιδα. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να έχουμε πάντοτε κατά νου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε κύριε Κουκουσάκη. Καλύψατε έτσι σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα τις πολλές παραμέτρους που αφορούν την νεκρωτική παγκρεατίτιδα, αλλά και την παγκρεατίτιδα το σύνολο της. Ίσως θα ήταν σκόπιμο πριν κάνω κάποια σχόλια να απευθυνθούμε στο ακροατήριο να ρωτήσουμε αν υπάρχουν ερωτήσεις. Ήδη έχω δει στο chat να υπάρχει ήδη μια ερώτηση από τον κύριο Γερόκη, αν δεν κάνω λάθος. Και αν έχουμε την καλοσύνη να τη δούμε. Είναι η ερώτηση εκ μέρους του κύριου Γερόκη αν η διαφορετική διάγνωση νεκρωτικής παγκρεατίτιδας από αδενοκαρκίνωμα. Και σας παρακαλώ κύριε Μουρουτσάκη, αν θέλετε να απαντήσετε. Βεβαίως. Στο αδενοκαρκίνωμα του παγκρέατος η σημειολογία είναι διαφορετική. Δηλαδή στο αδενοκαρκίνωμα δεν έχουμε τις συλλογές, έχουμε επικεντρωμένη βλάβη και είναι η σημειολογία πραγματικά διαφορετική όσον αφορά τις συλλογές και κυρίως ως προς την έκρωση και διάβρωση του παγκρεατικού ιστού και τα στοιχεία της αποδιοργανώσεως που έχει το παγκρεατικό παρένχυμα. Αυτό κάτι τέτοιο δεν υπάρχει στο αδενοκαρκίνωμα. Είναι διαφορετική η σημειολογία. Η δεύτερη ερώτηση. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ερώτηση. Είτε από τους συναδέλφους. Υπάρχει δεύτερη ερώτηση. Αν έχετε καλοσύνη, να τη δούμε. Ο Γκλιλέλης. Και ο Γκλιλέλης, ας το επιτρέψουμε να... Καλησπέρα κύριε Κουκουτσάκη, γεια σας, ο κύριε καθηγητές. Η ερώτησή μου είναι στην ουσία σε επαφή με την πραγματικότητα, δηλαδή τον ομιλητή πρώτα-πρώτα και αν θέλετε και οι υπόλοιποι που είστε προϊστάμενοι τμήματων, χρησιμοποιείτε κάποια κλίμακα στην καθημερινή σας πράξη και ποια από όλες σήμερα στα τμήματά σας. Τη χρησιμοποιείτε ομοιογενώς ή ο καθένας όποτε θέλει. Αν θέλει, δίνετε scoring δηλαδή, είστε σε συνεννόηση με τους κλινικούς, το ζητάνε. Λοιπόν, μπορώ να απαντήσω εγώ πρώτα, κύριε καθηγητές. Λοιπόν, θα σας απαντήσω για το νοσοκομείο μας. Στο νοσοκομείο μας ενδιαφέρονται οι κλινικοί. Συνήθως για την έκταση των βλαβών δεν γίνεται scoring και πολύ κακός, παρά τις δικές μας προσπάθειες και παρά το ότι τουλάχιστον εμείς το πόρισμά μας προσπαθούμε να κάνουμε ένα υποτυπώδες scoring με βάση όχι τα παλιά κριτήρια Μπαλτάζα, αλλά αυτά που επειδή είναι γνωστά κάνουμε μια έμεση αναφορά. Τώρα για τα υπόλοιπα. Αξιολογείται η βαρύτητα της πολυοργανικότητας της νεκρωτικής παγκρεατίτιδας.
αυτά από ό,τι συμβαίνει στο δικό μου νοσοκομείο. Δεν ξέρω στα δικά σας νοσοκομεία τι άλλο συμβαίνει. Δηλαδή το πόρισμά σας που δίνεται είναι δομημένο πάνω σε ένα template, σε ένα τρόπο συγκεκριμένο, ειδική, ειδικευόμενη που δίνεται. Βεβαίως είναι δομημένο, είναι δομημένο ανάμεσα στην έκταση των συλλογών, στη μορφή και στην έκταση της καταστροφής του παγκρεατικού παρεγχήματος, στην ύπαρξη ασκητικής ή άλλης συλλογής ή πλευρητικής συλλογής και βέβαια στη βλάβη των άλλων οργάνων, όπως είναι ο σπλήνας και όπως είναι και το ύπαρ, όπως είπαμε, με τη στεατοπάθεια. Πρέπει επίσης να πούμε ότι δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ύπαρξη ενδεχομένων αγκιακών βλαβών. Αν ζητάτε, αν υπάρχει ένα template, όπως είπατε, σε εμάς τουλάχιστον δεν υπάρχει. Δρούμε περισσότερο ο καθένας με τα κριτήρια τα οποία έχει και τα οποία προσπαθούμε να συγκλίνουν μεταξύ μας. Είμα, γιατί νομίζω τέτοιες ομιλίες έχουν σκοπό να διηθήσουν, ας το πούμε, στους ακτινολόγους την τάση να χρησιμοποιούν ομοιογενώς τους χαρακτηρισμούς, τις μορφολογικές αλλοιώσεις, τις εκτάσεις και στέλνω να δίνουμε ένα scoring. Δηλαδή πρέπει κάποτε με έναν τρόπο να το επιβάλλουμε σε εισαγωγικά. Κύριε Δαγλιδέλη, έχετε απόλυτο δίκιο. Πρέπει να γίνει αυτό και ειδικά στην παγκρεατίτιδα και ιδιαίτερα στην νεκρωτική παγκρεατίτιδα είναι μείζονος σημασίας και για την προσπέλαση και για την επέκταση και για την, αν θέλετε, για την ανάλυση και παρακολούθηση του εξεταζόμενου ή της εξεταζομένης. Έχετε απόλυτο δίκιο. Όπως και να έχεις, σας ευχαριστώ για την απάντηση. Να είστε καλά, κύριε Δαγκλουδέλη. Κάποιος άλλος συνάδελφος, ερώτηση, σχόλιο, παρατήρηση, προσθήκη, είτε από τους συναδέλφους που μας παρακολουθούν από μακριά, που μπορούν να κάνουν unmute τον εαυτό τους και να τοποθετηθούν, είτε από τους συναδέλφους που είναι στην αίθουσα. Μια και δεν αντιμετωπίζουμε προς το παρόν άλλες ερωτήσεις, λίγα σχόλια από τη μεριά μου, ο κύριος Κουρουσάκης το κάλυψε το θέμα. Μπορεί και να μιλήσει πάρα πολύ ή και πάρα πολύ λίγο για το συγκεκριμένο θέμα. Υπάρχουν παράμετροι που αξίζει ίσως να τις προσέξει κανείς πιο καλά. Η νεκρωτική παγκρεατίτιδα είναι ένα πεδίο προνομιακής συνεργασίας πολλών διαφορετικών ειδικοτήτων, χειρουργών, γαστρεντερολόγων, ακτινολόγων. Είναι ένα νόσημα που έχει σοβαρή νοσηρότητα και εθνικότητα. Αξίζει να το θεωρήσουμε ένα νόσημα πρότυπο για κλινικο-εργαστηριακές συναντήσεις. Το βασικό ερώτημα που θα τεθεί στον ακτινολόγο σε μια βαριά παγκρεατίτιδα είναι να εκτιμήσει την έκρωση και τον βαθμό της νέκρωσης. Μας το είπε πολύ καλό ο κ. Κορκουτσάκης πριν. Αυτό μπορεί να γίνει και με την αξονική και με τη μαγνητική τομογραφία. Προφανώς η αξονική, επειδή είναι εύκολη, χρησιμοποιείται. Έδωσε ένα πολύ σωστά, και θα επιμείνω λίγο σε αυτό, ένα χρονικό όριο, ότι η εξωτερική τομογραφία που μπορεί να γίνεται πρώιμα, δηλαδή λίγες ώρες ή εντός των πρώτων 48 ώρων μετά τη διάγνωση, μπορεί να μην είναι ακριβής, μπορεί να κάνει υποεκτίμηση, μας το είπε πολύ καλά ο κ. Κορκουτσάκης, μπορεί να κάνει και υπερεκτίμηση της νέκρωσης, γιατί καμιά φορά, όταν υπάρχει μεγάλο ίδρυμα, μπορεί να έχετε περιοχές του παγκρεατικού παρεγχήματος που δεν αιματώνονται το ίδιο καλά, δεν ενισχύονται το ίδιο καλά το ενδοφλέβιο σχεδιαστικό, με αποτέλεσμα να μπορεί να θεωρηθούν ψευδώς ως νεκρωμένες περιοχές, ενώ δεν είναι. Άρα μπορεί να κάνει και υποεκτίμηση και υπερεκτίμηση η εξωτερική τομογραφία στο πρώτο 48. Το ερώτημα λοιπόν της απάντησης για το αν έχουμε νέκρωση, κατάλληλος απαντιέται μετά τους 48 ώρες, κατάλληλος απαντιέται καλύτερα μετά τις 72 ώρες. Άρα η εξωτερική τομογραφία στο πρώτο 48 δεν έχει σαν στόχο να απαντήσει το αν υπάρχει ή όχι νέκρωση. Εξωτερική μαγνητική τομογραφία. Η εξωτερική προφανώς είναι πολύ πιο πρακτική, πολύ πιο εύχριστη. Η μαγνητική τομογραφία
Έχει πλεονεκτήματα ένα της αξονικής. Δεν προτείνεται πουθενά να την αντικαταστήσει, αλλά όπου τα πλεονεκτήματά της απαντάνε σε συγκεκριμένα ερωτήματα, τότε έχει νόημα να τη σκεφτεί κανείς σαν συμπληρωματική μέθοδο. Και ποια είναι τα συγκεκριμένα πλεονεκτήματα της μαγνητικής τομογραφίας, μπορεί να ξεχωρίσει η νέκρωση αν είναι ενδοπαγκρεατική, εξωπαγκρεατική ή μεικτή. Μπορεί, όπως μας αναφέρθηκε και από τον κ. Κουρτουζάκη, να εκτιμήσει τον βαθμό ρευστοποίησης, που σαν πληροφορία μπορεί να είναι χρήσιμη για μια παρεμβατική πράξη, δεδομένου ότι οι πιο υγροποιημένες συλλογές προσφέρονται καλύτερα για παρεμβατικές πράξεις και όσο λιγότερο υγροποιημένη είναι μια συλλογή, τόσο διαφορετικοί καθετήρες θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Άρα, ο βαθμός ρευστοποίησης μιας νέκρωσης είναι μια σημαντική, ένα σημαντικό πλέον για τη μαγνητική, συν το ότι κάνει καλύτερη διάκριση ενδοέξω παγκρατικών νεκρώσεων, συν το ότι είναι πιο ακριβής σε ποσοστό νέκρωση σε σχέση με την αξονική τομογραφία. Αλλά θα την κάνουμε τη μαγνητική τομογραφία μόνο όταν χρειάζεται να απαντηθούν κάποια από αυτά τα ερωτήματα που συζητήσαμε πιο πριν. Σημειωτέων ότι ο βαθμός ρευστοποίησης μιας συλλογής μπορεί να προσεγγιστεί και με τους υπερήχους. Και οι υπερήχοι είναι καλύτεροι από την αξονική τομογραφία στο να σε μια νεκρωτική συλλογή να δείξουμε τι ποσοστό της συλλογής είναι ρευστοποιημένο και τι είναι περισσότερο συμπαγές. Έγινε μια συζήτηση για το θέμα του χρόνου. Ο χρόνος στην εξέλιξη της παγκρατίδας είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος και με βάση το χρόνο αλλάζει και η ορολογία. Επομένως, μια νεκρωτική συλλογή των πρώτων 4 εβδομάδων, όταν περάσουν αυτές οι 4 εβδομάδες, περιχαρακώνεται γιατί ο οργανισμός επιχειρεί να την περιχαρακώσει με ένα πρώιμο συνθετικό ιστό και τότε γίνεται περιχαρακωμένη νέκρωση, αυτή που λέγεται wall of necrosis. Επομένως, ο χρόνος που περνάει από την έναρξη των συμπτωμάτων επηρεάζει και την ορολογία. Η ορολογία είναι σημαντική για την επικοινωνία μεταξύ των διαφορετικών ειδικοτήτων και με βάση την ορολογία έχουν χτιστεί και οι οδηγίες για το τι κάνουμε κάθε φορά. Στη διάγνωση της νεκρωτικής παγκρατίτιδας, εκτός από το πόσο, από το αν ενισχύεται ή όχι ο παγκρατικός ιστός στην αξονική στη μαγνητική τομογραφία, μας ανέφερε ο κ. Κουρτουζάκης και απλώς επανέρχομαι λίγο πιο εμφατικά στο ότι οι φωλεές, οι υπόδους ιστού που παραμένουν σε ένα νεκρωτικό παγκρατικό παρέγχημα ή σε μια εξωπαγκρατική νέκρωση είναι πολύ υποβοηθητικές για να διαγνώσει κανείς την νέκρωση. Αναφέρθηκε μια βασική επιπλοκή στην περιχαρακωμένη νέκρωση, η επιμόλυνση. Αν το νεκρωτικό υλικό που βρίσκεται σε μια περιχαρακωμένη νέκρωση επιμολυνθεί, και αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν είναι απίθανο, δεδομένου ότι το νεκρωτικό υλικό αποτελεί και πολύ καλό θρεπτικό υλικό για ανάπτυξη μικροοργανισμών, τότε η κατάσταση του αρρώστου βέβαια θα επιδεινωθεί και η θνητότητα ανεβαίνει δραματικά. Τόσο που υπάρχει και η στρατηγική ότι άπαξ έρχεται μια επιβεβαιωμένη, επιμολυσμένη νέκρωση, ίσως η χειρουργική παρέμβαση είναι υποχρεωτική, δεδομένου ότι ακόμα και η χειρουργική παρέμβαση που έχει ψηλή θνητότητα είναι προτιμότερη από την πολύ ψηλή θνητότητα που έχει μια επιμολυσμένη νέκρωση. Η διάκριση λοιπόν τη επιμολυσμένη νέκρωση είναι πολύ κρίσιμη σε ένα ασθενή με νεκρωτική παγκρατίδα που ξαφνικά παρουσιάζει επιδείνωση όλων των στοιχείων του. Εκεί ξέρετε ότι ενδεχομένως μπορεί να βοηθήσει μια τοποθέτηση βελόνας και αναρρόφηση υλικού προκειμένου να εξεταστεί μικροβιολογικά. Συχνά βασιζόμαστε πολύ στην παρουσία φυσελίδων αέρος. Αυτό δεν είναι απολύτως ασφαλές κριτήριο. Υπάρχουν επιμολυσμένες νεκρώσεις που δεν έχουν παρουσία φυσελίδων αέρος. Εξαρτώνται από το είδος των μικροοργανισμών που αναπτύσσονται. Υπάρχουν επίσης και μη επιμολυσμένες νεκρώσεις, δηλαδή wall of νεκρώσεις απλές, που μπορεί να έχουν παρουσία φυσελίδων αέρος. Και αυτό μπορεί να σημαίνει γιατί πολλές φορές άζωτο συγκεντρώνεται λόγω της νέκρωσης όταν είναι πολύ ταχεία και εμφανίζονται φυσαλίδες, αλλά αυτές δεν αντιστοιχούν σε επιμόλυνση. Θέλει λοιπόν λίγο επιβεβαίωση και η επιβεβαίωση μπορεί να λαμβάνεται είτε από τη ραγδαία εξαρτητική επιδείνωση των παραμέτρων του ασθενή, και αυτή είναι μια ένεση αλλά ισχυρή επιβεβαίωση,
είτε από την τοποθέτηση μιας βελόνας. Η νεκροτική παγκρατίδα είναι μια πολυσυστηματική νόσος, επομένως δεν μπορεί να επικεντρωνόμαστε και να ασχολούμαστε με το πάγκρεας απεικονιστικά, αλλά προφανώς η ομάδα που κάνει τη διαχείριση, ο επικεφαλής χειρουργός ή ο παθολόγος, ο γαστρεντερολόγος, ο νεφρολόγος που μπορεί να εμπλέκεται, ο πνευμονολόγος που μπορεί να εμπλέκεται, και ο ακτινολόγος πρέπει να σκέφτονται όχι μόνο το πάγκρεας, αλλά πρέπει να σκέφτονται και όλα τα υπόλοιπα όργανα. Αν υπάρχουν συλλογές πνευματικές, αν υπάρχουν πνευματικά διευθύματα, αν υπάρχει νεφρική έκπτωση, αν υπάρχουν εγγυακές επιπλοκές, αν υπάρχουν έμφραχτα σε όργανα. Άρα λοιπόν κανείς την νεκροτική παγκρατίδα τη βλέπει ως συστηματική νόσος. Και εκτός από τα απεικονιστικά στοιχεία, η επεμβατική τεχνολογία έχει να κάνει να βοηθήσει στην νεκροτική παγκρατίδα, αλλά δεν το υπάρχει πιο ειδικό συνάδελφο από μένα. Και ο Σεντάκης θα μπορούσε, αν θέλει, να κάνει ένα μικρό σχόλιο το τι μπορεί να κάνει η επεμβατική τεχνολογία σε ασθενείς με νεκροτική παγκρατίδα. Ευχαριστώ και καταλαβαίνω λίγο τις απειλές από τον Μόρια. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, εδώ θα διαφοροποιήσουμε διάφορες αναλογικές οντότητες. Καταρχάς, υπάρχουν οι απλές συλλογές, τις οποίες θα χρειαστεί να μορφητεύσουν μόνο αν είναι συμπτωματικές ή επιμονισμένες. Οι ψευδοκίστες που δημιουργούνται σε δεύτερο χρόνο και τις οποίες πάλι θα αναγκαστούμε να τις μορφητεύσουμε εάν δούμε να μεγαλώνουν ή να έχουν πιεστικά φαινόμενα ή να υπάρχει πόνια πάλι μόλυνσης. Ή ακόμα και αυτό που όταν λέμε να μεγαλώνουν, εννοούμε ότι υποψιαζόμαστε ότι υπάρχει ακόμα τροφοδοσία από κάποιο παντελικού σύλλογου. Και υπάρχει η κατηγορία με τις εκτεταμένες νεκρώσεις, που εκεί έχουν γίνει στο παρελθόν κάποιες προσπάθειες του λεγόμενου διαδρομικού debridement, αλλά όχι πάντα με καλά αποτελέσματα, γιατί εκεί πολλές φορές χρειάζεται αθλητική τοπική παρέμβαση και καθαρισμός νεκροπάτων. Παρ' όλα αυτά, ένας ασθενής ο οποίος είναι συμπτικός, ο οποίος είναι σε μια δύσκολη κλινική κατάσταση, θα μπορούσαμε ακόμα και σε προχωρημένα στάδια που η ευρωπαϊκή τεχνολογία δεν θα δώσει την οριστική λύση, να βοηθήσουμε, να προσπαθήσουμε να υποβοηθήσουμε την ανάρρωσή του με πολλές φορές με πολλαπλούς σωλήνες παρκέτευσης, για να μην αναγκαστεί να ανοιχτεί χειρουργικά ο ασθενής. Όχι πάντα όμως με καλό αποτέλεσμα. Μία δύσκολη περίπτωση όλων αυτών των προηγούμενων είναι αν ο ασθενής πάει καλά, ανεξάρτητα σε ποιο στάδιο ξεκίνησε η παρέμβαση μας, υπάρχει περίπτωση να παρογητευτούν συλλογές και να παραμείνουν ανοιχτά κάποια παγκρατικά συλλήγια. Εκεί χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και υπομονή στον χρόνο παρογέτευσης, σκιαγραφώντας πάντα και την ακτινοσκοπικά τη συλλογή με σκιαγραφικό για να ανακαλύψουν τέτοια συλλήγια που παραμένουν. Να δούμε λίγο διαγνωστικά, δούμε στένωση κοντά στο φύλμα της εγκεφαλικής παγκρεάτος που πιθανόν να χρειαστεί μετά παρέμβαση από τους φόβους για να μπορέσουμε να προκαλέσουμε καλύτερη απορρίτωση του παγκρεατικού λόγου προς το έντερο με σκοπό να κλείσουν τέτοια σειρήγια. Υπάρχει και ειδική κατηγορία που ξέρουμε ότι υπάρχουν σειρήγια και εκεί διαβλέπουμε να κάνουμε την παγκέτευση διαδεδικά μέσω του στομάχου, τόσο ώστε να δημιουργήσουμε τεχνικά ένα συνήθειο μεταξύ του πίστη του κόμματος του στομάχου και της ψευδοκίστης, πιστεύοντας ότι δεν θα κλείσει πολύ γρήγορα το συνήθειο και έτσι να δημιουργήσουμε μια οδό εσωτερικής παρογέτευσης από τη ψευδοκίστη προς το στομάχι. Αυτά έτσι λίγο που έχω τώρα στο μυαλό. Ναι, από εκεί πέρα τώρα έχει πει ο Νίκος να απευθυνθούμε σε πανέρευσμα ασφυλικής αρτηρίας, ή να έχουμε, είχαμε και εδώ στο παρελθόν τέτοια κίνδυνα ανεπίσματα τα οποία άγγισαν σε νεκροτικές παγκρατίδες και μπορεί να κάνουν μεγάλη νεμορραγία στην κοιλιά. Χρειάζεται άμεση παρέμβαση με εμφωνισμό, είτε συμπρό, αν δεν έχει αλλαγή ακόμα το ανεπίσμα ή θερμό βάση της οποίας νεμορραγίας. Και αυτό σαν παρέμβαση ευαγγελική είναι πολύ σημαντικό. Αν βέβαια άλλα περιστατικά όπως αυτό που έδειξε ο Νίκος με την
και άγχος εκπληκτικό μπορεί να προκαλέσει και αυτό αρνητική αιμορραγία και αυτό μπορεί να εμφανιστεί από τη σπιτική αρτηρία αντίστοιχα. Ευχαριστούμε για τα πολύ καλά σχόλια, γιατί πάνε και σε ποιες περιπτώσεις μπορεί κανείς με επεμβατικές επιμονικές πράξεις να βοηθήσει τον άλλον. Λίγο προχωρώντας τα δικά σας σχόλια, προφανώς όταν είναι μια τιμωρισμένη νέκρωση, η χειρουργικός καθαρισμός, ο τεταμένος, μια εξαιρετικά δύσκολη επέμβαση με μεγάλη φυνητότητα, είναι ο ενδεδειγμένος, αλλά ο οκτιμόμενος μπορεί λίγο να βελτιώσει την κατάσταση του αρρώστου με τοποθέτηση κάποιου καθετήρα, ίσα ίσα και να μειωθούν τα ρίσκα του τα χειρουργικά, που ούτως ή άλλως είναι μεγάλα, αλλά λίγο να βελτιώσει έτσι και προσωρινά την κατάσταση, τη συνολική κατάσταση του αρρώστου, ώστε να αποκαταστήσει πιο ασφαλώς και λειτουργήσιμο, όχι η λέξη είναι εντός εισαγωγικών. Για το παραγωγικό πόρο που αναφερθήκατε, ασφαλώς όλα αυτά, έτσι όπως τα είπατε, είναι η ιδέα του να κάνει κανείς MRCP σε κάθε νοικοκυριακή παραγωγική δεν είναι πολύ σωστή. Νομίζω στην ουσία, πέρα στην εβδομάδα δεν έχει νόημα, γιατί το να έχει διαρρήξει του παγκοσμίου πόρου σε μια νοικοκυριακή παραγωγική δεν αναμένεται. Είναι μέσα στη λογική τη αυτοπεξία. Καταστρέφεται το ενδοφύλιο, έχει ρήξει, μικρέ, μεγάλε κτλ. Αλλά αυτό που ίσω έχει νόημα είναι σε μια μεταγενέστερη φάση για να φανεί αν υπάρχει αυτό το σύνδρομο τη αποκοπή ή αν υπάρχουν ευστενώσει. Γιατί τότε πια σε μια μεταγενέστερη φάση μπορεί να κάνει κανεί ή ενδείκνυται να κάνει κανεί κάτι. Στην αρχή το θεωρεί μάλλον δεδομένο ότι μικρορήξει ή μεγαλύτερε ρήξει θα υπάρχουν. Αλλά μια και έχουμε εδώ τη χαρά να έχουμε έναν έμπειρο λειτουργό, έχουμε δύο αδερφούς, επομένως μπορούμε να απευθυνθούμε, αν δεν θέλουμε να κάνουμε κάποιο σχόλιο, θα μας βοηθήσει πολύ η άποψή τους. Όχι, δεν θα κάνουμε σχόλιο. Αυτό που πρώτα από τη συγκαλυτήρια στον κύριο Κουτσάκη. Ήθελα και εδώ να πω το εξής. Τυπικός γιατρός βρίσκεται προαρμονός του καταστάσεως. Δεν θέλουμε την διάθεση. Προσπαθούμε να την βρούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Η συμβουλιά, εκτός την βεβαιότητα της διάγνωσης, και στα εξωτερικά της γραφής είναι μια κατάσταση που δεν παρακολουθείται στη διάρκεια του χρόνου. Έτσι δεν είναι, δεν ξέρω κάνω λάθος, έχετε δείχνει ότι σε πρακτικά διαστήματα πρέπει να είναι η κατάσταση ως εξελίσσεται. Εκείνο το τι μπορούμε να κάνουμε σε περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχει ρήξη εκτός από να μιλήσουμε, αν προλάβουμε φυσικά. Πραγματικά, κανονικά υπάρχει κάποια δυνατότητα αντιμετώπιση τέτοιων. Συνεπειχών να δείτε όλο την. Σε λίγη. Έξι. Πολύ σπάνια, εδώ να υπάρχει. Προσωπικά δεν μου έχει τύχει ποτέ. Πιο πολύ είναι αυτό που είπαμε διάγνωση της αρτηρίας. Αλλά εάν έχουμε υπόνοια ότι υπάρχει διάγνωση και ρήξη, η εξαντλήρωση όπως πάντα της μεγή πλέμμα, είτε εμβολίζουμε τη σφυγική αρτηρία όπου τελειώνουμε πάρα πολύ παροχή προς τη πλέμμα, είτε θεωρητικά το σκέφτομαι τώρα, επειδή το θέλετε έτσι, χωρίς να το είχαμε προβλέψει. Εφόσον λίγο πολύ θα θυσιαστεί ο πυρηνάς, μπορούμε, ολοκληρώνοντας τον εμβολισμό της φυλικής αρτηρίας, να παραγγελίσουμε διαδεκτικά τον πυρηνά, να μπούμε μέσα από μια σπιτική φλέβα προς την κυρίως σπιτική φλέβα, και να εμβολίσουν και αυτοί ή ακόμα και να τοποθετήσουμε κάποιο καλυμμένο στέλνο. Αλλά δεν μου είχε γίνει προσωπικά και στη σπάνια να παίρνετε κάτι τέτοιο. Φαντάζομαι ότι θα είναι ένα πολύ δραματικό περιστατικό αν συμβαίνει κάτι. Σίγουρα είναι ότι και ανοιχτά δεν πρέπει να το κάνουμε. Εκτός ειδικά για την κάτω
άρεσε αυτή για την δεν ξέρω κατά πόσο εμπορίζονται στην αρτηρία μόνο. Το αίμα που έρχεται από την κάτω για την άνω συντέλειο φλέβα, αν υπάρχει κάποια οποίηση της πληθυντική φλέβα, μπορεί παλίδομα να συνεχίσει την εξαγίωση. Όπως αυτή την περίπτωση πρέπει να πούμε στην πληθυντική φλέβα και να την πωλήσουμε και αυτή. Αλλά μιλάω θεωρητικά γιατί δεν το έχουμε εντοπίσει. Η παράδοση είναι εξαιρετικά σπάνιο. Λέω εμβολίζοντας στην αρτηρία και επειδή τελευταία έχει απενοχοποιηθεί το μην αγγίσεται στο σκλήνα σε επεμβάσεις που κάνουν σε τρόπος ηλίας φλέβας ή ηλίας υπέρβασης, μπαίνουμε μέσα στο σκλήνα και μετά εμβολίζουμε το παρέντημα. Εκεί όμως θέλουμε να διαχειριστούμε το σκλήνα. Εάν έχουν ήδη εμβολίσει και αρτηρία, δεν υπάρχει. Παίρνουμε άνετα διασπηνικά στη σπηνική φλέβα και μπορεί να έχει εκεί πέρα ένα συμβολισμό. Αν χρειαστεί. Ναι, επανέλθω λίγο στα θέματα που θέσατε, κύριε Τέντε. Για η εξωτερική τομογραφία για τη διάγνωση τη νέκρωση, για τη συγκεκριμένη παράμετρο, συνιστάται να γίνεται μετά από 48 ώρες ή μετά από 72. Για να απαντήσει στο συγκεκριμένο ερώτημα, αν υπάρχει νέκρωση και πόσο επιδεδομένη είναι αυτή. Η εξωτερική τομογραφία πιο πολύ για διαγνωστικού λόγου καταρχήν δεν ανήκει. Η διάγνωση είναι κλινική. Δηλαδή, η βάση αμυλάζει και τύπο υπόνο. Εάν όμω τα σημεία, τα κλινικά και η βάση ή αμυλάζει δεν οδηγούν σε ικανοποιητική βεβαιότητα στη διάγνωση, τότε αρχίζει να έχει ένδειξη εξωτερική. Αλλά η τακτική που συχνά αντιμετωπίζουμε στα νοσοκομεία είναι ότι όποιο έρχεται με υποψία από την καρδιά πηγαίνει και κάνει εξωτερική. Αυτό είναι λάθος. Δεν είναι απολύτω από τα guidelines. Γιατί οι ασθενείς που έχουν μακριγατήτητα κάνουν συχνά πολλές εξωτερικές. Επομένως, το να του σκοτώσουν αντί 3-4, να σκοτώσουν 6-8-10, δεν είναι λίγο πρόβλημα. Δεδομένου ότι η υποψία από την καρδιά θεωρείται η νόσος, η μη κακοήθης νόσος, για την οποία οι ασθενείς υφίστανται τη μεγαλύτερη εκτιμική επιβάρυνση. Δηλαδή, η κακοήθης, όπου υπάρχει κακοήθης, προφανώς οι εξωτερικές είναι επαναλαμβανόμενες, εκεί αναμένεται. Αλλά η κατεξοχή μη κακοήθης νόσος που συνεπάγεται τη μεγάλη εκτιμική επιβάρυνση στον ασθενή είναι η υψηλή παγκρατήτητα. Και μας εκεί κανείς πρέπει να είναι επιπλεκτικός. Άρα, στην αρχική διάγνωση, μόνο εάν αν η διάγνωση δεν μπορεί να δεχθεί κλινικά, υπάρχουν αμφιβολίες, ή αν υπάρχουν διαγνωστικά προβλήματα. Γιατί καμιά φορά ο πόνος μπορεί να σημαίνει έφερμα, ξέρω, κατώτερου καρδιαπέμφερμα ή διαχωρισμό αωτής και τέτοιο. Σε αυτά έχει νόημα κανείς να απευθυνθεί στην αξιολογική. Όταν υπάρχει διαγνωστικό πρόβλημα, αλλιώς η διάγνωση ήρθε κλινικά. Και εμείς προσπαθούμε να αποθαρρύνουμε τη λογική έρχεται με πόνο, μπορεί να είναι παγκριατήτητα, στείλω να κάνει αξιολογική, γιατί δεν είναι σωστή η τέτοια. Τώρα για τον ρόλο των όπου δεν υπάρχει υποψία ότι είναι λιθιαστική παγκρατήτιδα, έχει μια ένδειξη με ποια έννοια. Μήπως υπάρχει η απόφραξη του κοινού χορηδοχού πόρου, αλλά και εκεί έχει νόημα να το πληροφορηθείς ότι υπάρχει ένδειξη, ότι υπάρχει απόφραξη του κοινού χορηδοχού πόρου από πέτρα και να κάνεις ό,τι χρειάζεται γι' αυτό, η περίπτωση και μαντουσική, εάν μπορείτε να κάνεις κάτι γι' αυτό. Η βιβλιογραφία λέει ότι μέσα στο πρώτο 24ωρο, εάν ένας ενδοσκόπος παρέμβει και αποσύρει το πόλεμο, τότε έχει να ωφεληθεί ο ασθενής. Έχει καλύτερη πρόοδος. Εάν δεν το κάνει εντός του πρώτου εικοσιτετράωρου, δεν έχει να ωφεληθεί. Οπότε, άρα λοιπόν, είσαι σε νοσοκομείο που μπορεί να κάνει μια επίδουσα για RCP. Έχει νόημα να κάνει τι εκλογέ που θα δει αν είναι διαταμένα πολύ χώρα και να αναζητήσει ενδεχομένω το λίθο. Δεν είσαι σε ένα τέτοιο νοσοκομείο που δεν θα γίνει επίδουσα για RCP. Δεν έχει νόημα να το κάνει. Κάποιο άλλο σχόλιο, η παρατήρηση, η ερώτηση στην ενδιαφέρουσα συζήτηση που αναπτύχθηκε πάνω στην πολύ καλή ομιλία του κ. Κοκοτσέκη. Αν όχι, δεν έχω παρά να ευχαριστήσω τον ομιλητή μας. Σας ευχαριστούμε, κ. Κοκοτσέκη, για την ομιλία και που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστούμε όσους βρίσκονται στην αίθουσα. Ευχαριστούμε όσους μας παρακολούθησαν από μακριά. Και ανανοώ το ραντεβού μας πια για του πρόεδρου. Εντάξει, έτσι. Όχι,
Αν έχουμε... Α, ναι, είναι ο κύριος Δαγκολίδη σήμερα. Κύριε Δαγκολίδη, θα μας είναι σε λίγο χριστουγεννιάτικο δώρο. Περιμένουμε. Αυτή είναι η σκούπη. Ευχαριστούμε λοιπόν πολύ όλους και καλό απόγευμα, καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ εγώ ιδιαίτερα για τη φιλοξενία.